Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, προκειμένου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του 2018 να ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Κίνηση η οποία αναμένεται να αυξήσει τις δόσεις με τις οποίες θα πληρώνει το φόρος εισοδήματος, επιμερίζοντας έτσι το φορολογικό βάρος σε μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς. Όπως φάνηκε και από την πορεία των φορολογικών εσόδων το 2018, πολλοί φορολογούμενοι αντιμετώπιζαν δυσκολία στο να πληρώσουν τις δόσεις έγκαιρα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα χρέη προς την εφορία, ειδικά τους λεγόμενους διπλούς μήνες που συνέπιπταν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2019 εκπνέει σήμερα, 5η 31 Ιανουαρίου, και από αύριο έρχονται πρόστιμα για όσους εντοπιστούν να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να τα έχουν πληρώσει. Όπως κάθε χρόνο, από την επομένη της λήξης της παράτασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις, θα εντοπίσει ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν κατέβαλαν το εντύτιμο και θα τους στείλει το λογαριασμό. Υπενθυμίστε πως όσοι δεν έχουν πληρώσει τα τέλη θα πρέπει να καταβάλουν στη συνέχεια πρόστιμο ίσης αξίας με το ύψος των τελών κυκλοφορίας, δηλαδή θα τα πληρώσουν διπλά. Ελάχιστοι το θυμούνται πλέον, αλλά η Google είχε προσπαθήσει να αναπτύξει το δικό της κοινωνικό δίκτυο, το οποίο όμως ποτέ δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί το Facebook. Έχοντας μείνει ξεχασμένο από την πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου, πλέον καθορίστηκε και η ημερομηνία που θα μπει και επίσημα τέλος στο Google Plus. Από τις 2 Απριλίου, λοιπόν, οι λογαριασμοί χρηστών και οι σελίδες του δεν θα είναι προσβάσιμες. Έτσι, η Google συστήνει στους χρήστες να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν το περιεχόμενο που έχουν στο Google Plus πριν αυτό διαγραφεί. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δικτυμόνα κυμαίνεται 637,21 μονάδες, καταγράφοντας και 0,24%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.